Να καλημερίσουμε τον πυρηνικό γιατρό, τον κύριο Σοφοκλέους. Γεια σας, κύριε Σοφοκλέους, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή Κατερίνα, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Κάνατε εσείς το πιστοποιητικό σας, το εκδώσατε ή ακόμη το πιστοποιητικό, το ψηφιακό? Το επόμενο μου ταξίδι θα είναι τον Αύγουστο, για αυτό δίνω προτεραιότητα στους πιο βιαστικούς. Εντάξει, το κάναμε τώρα, είναι ζήτημα 2 λεπτών. Είναι πανεύκολο πραγματικά, ακόμα και για μένα που το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι με την τεχνολογία δεν τα πηγαίνω καθόλου, μα καθόλου καλά. Λοιπόν, γιατρέ μου, θέλουμε λίγο τα φώτα σας, γιατί έχουμε μία μετάλλαξη η οποία λίγο μας συνταράσει. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στα κρούσματα μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Να μου επιτρέψεις, αγαπητή Κατερίνα, να διορθώσω τη λέξη μετάλλαξη. Παραλλαγή. Είναι παραλλαγή. Μου το είπατε ξανά. Όταν μιλούμε... Έπρεπε να το μάθαινα. Υπάρχουν, σε αυτή την παραλλαγή υπάρχουν 13 μεταλλάξεις πάνω στην ακίδα. Ναι. Και από τις οποίες οι δύο είναι οι βασικές που έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά της και υπάρχει και αυτή η παραλλαγή Delta Plus που έχει ακόμη μία. Δεν μπορούμε να λέμε μετάλλαξη όταν υπάρχουν 13. Mm-hmm. Αλλά αυτό, να το βάλουμε στο θέμα της παραλλαγής. Η παραλλαγή αυτή ουσιαστικά είναι game changer. Αλλάζει το παιχνίδι. Δεν μπορούμε με τα δεδομένα ή τους τρόπους που είχαμε να αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα την πανδημία να αντιμετωπίσουμε αυτή την παραλλαγή. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Και αυτό θα πρέπει να μας βάλει για εμάς να προβληματιστούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Η δεύτερη παρατήρηση, τα πράγματα δυσκολεύουν και εξειδικεύονται πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό θα πρέπει να μην υπαραπλουστεύουμε την επιστήμη. Η επιστήμη έχει πάρα πολλές ευκαιρίες που μας δίνει για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την παραλλαγή. Ένα το οποίο θέλω να πω... Όταν λέμε PCR, το τεστ το μοριακό, αυτό το τεστ, όταν το χρησιμοποιήσουμε πιο έξυπνα, μπορεί να μας πει αν κάποιος είναι μεταδοτικός ή όχι. Εμείς το χρησιμοποιούμε στην απλούστερη του μορφή και λέμε αν έχει τον ιό ή όχι. Πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, ούτως ώστε να μπορούμε να λέμε σε αυτούς που κάνουν τα PCR αν είναι μεταδοτικοί ή όχι. Η γνώμη η δική μου είναι η εξής. Επειδή πέρσι ο ιός μας είχε έρθει μετά από τις διακοπές και είχαμε περάσει όλη αυτή τη δύσκολη φάση του Οκτώβρη, Νιόβρη, Δεκέμβρη, θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε PCR ακόμα και άτομα τα οποία είναι εμβολιασμένα, αν έχουν ταξιδέψει. Εκεί που ταξιδεύουμε, δεν ξέρουμε αν έχουμε κάποιο δίπλα μας Πορτογάλων ή Γάλλων, ο οποίος πιθανώς να έχει την παραλλαγή αυτή. Άρα η γνώμη δική μου θα πρέπει ο καθένας από εμάς, αν το κράτος δεν μας τα προσφέρει, να συνεχίσει όταν αλλάξει τρόπον ή χώρον με τις διακοπές του, να συνεχίσει να κάνει το PCR. Το rapid test έχει φανεί ότι ήταν για τις προηγούμενες παραλλαγές του ιού και έχει φανεί και θα συνεχίσει να φέρεται ότι δεν μας βοηθά πλέον να βρούμε τα άτομα τα οποία είναι θετικά, διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι και ασυμπτωματικοί. Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να βάλουμε στη ζυγαριά περισσότερο το PCR, το εξειδικευμένο, το οποίο είναι ποσοτικό, mm-hmm. κάνει κύκλους και αν είναι περισσότερος από 25 κύκλους, αυτός το άτομο είναι μεταδοτικό. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτοί που ταξιδεύουν, πώς θα συμπεριφερθούν μετά που θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Γιατρέ μου, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή βλέπουμε ότι τα κρούσματα, όπως είπαμε, αυξήθηκαν έτσι ραγδαία, με βάση τις προβλέψεις, για την Κύπρο όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο. Μάλιστα, ναι, ναι. Έχουμε κάτι να πούμε για το επόμενο χρονικό διάστημα? Δηλαδή, θα δούμε πιο ραγδαία αύξηση των κρούσματων, θα κατασταλάξει σίγουρα κάπου? Α, σίγουρα. Η ομάδα η οποία κάνει τις προβλέψεις για το ECDC έχει μέχρι πριν 2 εβδομάδες, ναι, είχε την Κύπρο να έχει κρούσματα 50/100.000 σε 7 μέρες. Τώρα την έχει να έχει 150. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και με τα χθεσινά και με τα σημερινά κρούσματα, ότι η Κύπρος μπαίνει ουσιαστικά σε μια εκθετική φάση. Mm-hmm. Θα έχουμε αύξηση του ποσοστού σε καθημερινή βάση από 5-10% και διπλασιασμό των κρούσματων κάθε 4-5 μέρες. Αυτό από μόνο του μιλάει και λέει ότι μπαίνουμε σε ένα νέο κύμα. Εδώ να μου επιτραπεί
επιστημονική αντίληψη για το κύμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ορισμός. Όμως υπάρχουν 3-4 στοιχεία που αν τα λάβουμε υπόψη μας, μπορούμε να δούμε πότε μπήκαμε στον τρίτο κύμα και πώς και πώς μπαίνουμε στο τέταρτο κύμα τώρα. Είναι τα δύο που σας έχω ονομάσει προηγουμένως. Το τρίτο όταν υπάρχει αυξημένη κινητικότητα και το δεύτερο πρέπει να το κοιτάξω, να υπάρχουν πολλά κρούσματα σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου και πολλές συρροές. Αυτά τα τέσσερα κριτήρια θα πληρούμε στην Κύπρο και άρα πρέπει ουσιαστικά από τώρα να πούμε ότι μπαίνουμε στο τέταρτο κύμα και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Με ημίμετρα της μορφής πάμε ένα βήμα πίσω, τέλος πάντων με το Green Pass ή το Safe Pass, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κρούσματα χαμηλά. Το άλλο το οποίο θέλω να πω και διαφωνώ με δηλώσεις που γίνονται από άτομα της Επιτροπής ότι θα πρέπει να δούμε αν το σύστημα υγείας αντέχει ή όχι. Ο σχόλιο μου για αυτό το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ κοινική αυτή η αντίληψη να περιμένουμε να αρρωστήσουν. Να αρρωστήσουν σοβαρά, να πας στις μονάδες εντατικής θεραπείας και μετά να πούμε ότι θα πάρουμε μέτρια να αντιμετωπίσουμε τον κύμα. Μας δίνεται η ευκαιρία τώρα να λάβουμε εκείνα τα μέτρα ούτως ώστε να μην αυξηθούν τα κρούσματα. Η Κύπρος μαζί με την Πορτογαλία και την Αγγλία έχουν τα περισσότερα κρούσματα καθημερινώς και είναι και οι τρεις κόκκινες χώρες. Ναι, θα σας ρωτούσα ποια είναι αυτά τα μέτρα, δηλαδή, γιατρέ μου. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Αυτά τα οποία είχαμε πάρει για να μειώσουμε τις επαφές μας, για να μειώσουμε την μεταδοτικότητα του ιού μεταξύ μας. Δεν είμαι σε θέση να πω ποια μέτρα είναι αυτά. Ο Υπουργός αποχωρώντας χθες είπε ότι έχουμε ολόκληρο εγχειρίδιο. Δεν είναι γραπτά, λέει αυτά, αλλά ξέρουμε πότε και πού πρέπει να λάβουμε μέτρα. Ο καινούριος Υπουργός, ας πάρει το εγχειρίδιο το οποίο θα σας δείξω τώρα. Το οποίο έχει γράψει ο Τόμας Πουέγιο, ο The Hammer and the Dance, ο οποίος από τον Μάρτιν Πέρση είχε πει πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χώρες τους επόμενους 18 μήνες, δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο των ιών αυτών, για να βγούμε από αυτή την πανδημία. Οι χώρες που ακολούθησαν ήταν η Αυστραλία, ήταν η Μάλτα, ήταν η Ισλανδία στην Ευρώπη. Όταν ακούμε δηλώσεις ότι όλες οι χώρες στην Ευρώπη έχουν παρόμοιο πρόβλημα, εγώ διαφωνώ. Η Γερμανία έχει 5 περιστατικά ανά 100.000 σε 7 μέρες και εμείς έχουμε 150. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχουμε αυτή την αυξητική τάση. Πρέπει να φύγουμε από το συννεφάκι στο οποίο βρισκόμαστε και να αποφασίσουμε τα μέτρα εκείνα για να μειωθούν τα κρούσματα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα βάλουμε μία ανατελεία. Θα επανέλθουμε πολύ πολύ σύντομα γιατί έχουμε πολλά θέματα να σχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλημέρα πάρα σας. Πολύ. Να